διαφορά καθολικής και ορθόδοξης ορθόδοξου εκκλησίας. Ο ορθόδοξος ιερέας είναι εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Θεού? Τι είναι ο αντίστοιχος στην καθολική εκκλησία? Μάλιστα. Ποια είναι η διαφορά? Βεβαίως η αρχαία, η παλιά, θα λέγαμε η ενωμένη εκκλησία, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ή το μία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι τούτα δίδασκε η Ρώμη, τούτα δίδασκε η Ανατολή. Ήταν μία η εκκλησία, δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό. Μετά όμως επήλθε το σχίσμα. Το σχίσμα που επήλθε δεν ήταν καθαρά λόγοι θρησκευτικοί. Ήσαν λόγοι πολιτικοί και κατακτητικοί. Εκείνοι που πρώτοι έβαλαν χέρι βέβυλο Φερυπίν στο σύμβολο της πίστεως, το οποίον βεβαίως και η Δύσης είχε όπως και η Ανατολή, το σύμβολο της Νικαίας, πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, και έβαλαν και το Πνεύμα το Άγιον, το εκπορευόμενον εκ του Πατρός, βάζουν και εκ του Υιού. Αυτό ήταν έργον όχι των Λατίνων αλλά των Φράγκων, και οι Φράγκοι κατέλαβαν την Ρώμη και επέβαλαν τα θελήματά τους. Άρχισαν λοιπόν όχι λόγοι πνευματικοί ή θρησκευτικοί στις διαφορές, αλλά λόγοι πολιτικοί. Βέβαια δεν είναι ούτε της ώρας να πούμε, ούτε ο χώρος, δεν μπορώ να πούμε τίποτα άλλο, παρά μόνον ότι σιγά σιγά άρχισε μία απομάκρυνση της Ανατολής από τη Δύση. Η Δύση άρχισε να προσθέτει, άρχισε να αφαιρεί, άρχισε πολλά πράγματα να κάνει και οι διαφορές έγιναν πάρα πολλές. Πρέπει όμως να σας πω ότι όταν μιλάμε για δογματικές διαφορές, αυτό δεν είναι παρονυχής, διότι το δόγμα, όταν είναι αυτό που πρέπει να είναι, προσφέρει δύο πράγματα, τουλάχιστον δύο πράγματα. Καταρχάς την ορθή λατρεία του Θεού. Όταν λέγεις στη λειτουργία ή στην προσευχή σου ότι το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται και εκ του Υιού, αποστέλλεται από τον Υιόν, δεν εκπορεύεται. Τώρα τι θα πει εκπορεύεται, μόνο ο Θεός το ξέρει, γιατί κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό, διότι απλούστατα διατυπώθη αλλά μένει ένα μυστήριο. Τότε δεν προσφέρεις ορθή λατρεία στο Θεό. Είναι σαν να λες ότι ο γείτονας θέλει να τον εγκομιάσεις, αλλά λες και κάποια πράγματα που είναι στραβά. Αυτά είναι βλασφημία, αυτά είναι δυσφήμιση. Έτσι λοιπόν είναι το θέμα της λατρείας. Για να είναι λατρεία ορθή, πρέπει να είναι βασισμένη επάνω στην αλήθεια του δόγματος. Και δόγμα δεν σημαίνει παρά εκείνα που είναι, εκείνα που κατετέθησαν, που λέγεται αλήθεια. Το δεύτερον, από αυτήν την αλήθεια εκπηγάζει η ορθόδοξος πνευματικότης. Εάν το δόγμα δεν είναι το αληθές, τότε και η πνευματικότητα, αυτό που λέμε πνευματική ζωή, δεν είναι η αληθής, δεν είναι η πραγματική. Τι λέτε, τόσο φανατισμό είχε ο Μέγας Αθανάσιος και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας να υφίστανται τα πάνδυνα δια την ορθήν θέση του δόγματος? Εγώ άκουσα κάποτε έναν πολύ μεγάλο πολιτικό, μακαρίτη τώρα, που έλεγε τον Μέγαν Αθανάσιο, τον άκουσα με τα αυτιά μου, τον Μέγαν Αθανάσιο τον έλεγε ότι το φανατικό. Ξέρετε τι διαφορά υπάρχει ανάμεσα σε εκείνον που θέλει να μείνει στην αλήθεια και σε εκείνον που θέλει να μιλήσει με φανατισμό? Σας ρωτώ, ο Κοπέρνικος, δεν παίρνω την ιδιότητά του ως μοναχού, παίρνω την ιδιότητά του ως αστρονόμου, τι έπρεπε να λέγει
έπρεπε να λέγει ότι όχι, όχι, ναι, ναι, δεν γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη γη. Αυτό θα τον καθόριζε επιστήμονα? Θα τον καθόριζε ότι στέκεται στην αλήθεια, την επιστημονική? Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Αν λοιπόν κάποιος επιμένει σε μια επιστημονική αλήθεια, σημαίνει ότι είναι φανατικός. Έτσι παιδιά, προσέξτε, βγαίνει το ορθόδοξο βίωμα, η ορθόδοξος πνευματικότητας. Αν έπρεπε να αναλύσουμε την πνευματικότητα, την ορθόδοξο της Εκκλησίας μας με την πνευματικότητα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, δεν θα είχα παρά μόνο ένα χαρακτηρισμό να δώσω. Μόνο ένα χαρακτηρισμό. Ότι η Εκκλησία της Ρώμης είναι εκκοσμικευμένη, ή ο δυτικός χριστιανισμός είναι εκκοσμικευμένος, και ο εκκοσμικευμένος χριστιανισμός απλούστατα δεν σώζει. Και τώρα να απαντήσω και στο άλλο το ημιστήχιο. Καταρχάς, ποια είναι η διαφορά καθολικής και ορθοδόξου εκκλησίας? Και τώρα, εάν ο πατριάρχης, ο αρχιεπίσκοπος, ο επίσκοπος, ο ιερεύς είναι εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος? Δεν είναι το ίδιο, ξέρετε, αντιπρόσωπος και εκπρόσωπος. Αντιπρόσωπος θα πει: είμαι αντί ενός άλλου προσώπου. Είμαι αντιπρόσωπος στο υπήν των ελαστικών των αυτοκινήτων εδώ στη Λάρισα. Δεν είναι βέβαια εκείνος που έχει το εμπόριο στην Αθήνα, αλλά είμαι εγώ εδώ και τον αντιπροσωπεύω. Απουσιάζει όμως το πρόσωπο εκείνου που με προμηθεύει τα λάστιχα. Εκπρόσωπος τι θα πει? Εκπρόσωπος θα πει: δεν λείπει εκείνος ο οποίος είναι, αλλά από προσώπου του στείλει κάποιον άλλον για λογαριασμό του. Δηλαδή, εάν η Μητρόπολης εμένα με στείλει να πάω σε μια τελετή, σε ένα αγιασμό, δεν αντιπροσωπεύω τον επίσκοπο, αλλά εκπροσωπώ τον επίσκοπο. Η διαφορά είναι πολύ σημαντική. Για να το καταλάβετε πόσο σημαντική είναι πάνω στα πράγματα, και με αυτό θα τελειώσουμε, είναι το εξής. Ο αντιπρόσωπος δεν έχει ανάγκη του αρχικού προσώπου. Δηλαδή, ο Πάπας δεν έχει ανάγκη από τον Χριστό. Υπάρχει θέσεις: ο Χριστός στον ουρανό κυβερνά και ο Πάπας στη γη. Έτσι λοιπόν, ο Πάπας εξορίζει τον Χριστό στον ουρανό ή τον περιορίζει και κυβερνάει ο Πάπας. Βέβαια θα λέγαμε για λογαριασμό του Χριστού, αλλά είναι όμως ο αντιπρόσωπος, δεν είναι ο εκπρόσωπος, δεν είναι παρόν τροποντινά ο Χριστός. Ο Χριστός είναι στον ουρανό. Ο εκπρόσωπος στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας τώρα είναι παρόν ο Χριστός,